Θα περάσω να καλωσορίσω εδώ στην συντροφιά μας τη ραδιοφωνική τον αγαπημένο Κώστα Μαρτάκη, ο οποίος είναι μαζί μας και πάντα τον έχουμε καλεσμένο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία κοντά του. Κώστας Μαρτάκης, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δική μας συντροφιά. Κώστα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Είμαι και εγώ πολύ καλά, σε όμορφη δημιουργική φάση, παρόλο τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας. Κάνω περιοδεία. Είναι πιο περιορισμένες εμφανίσεις, όπως καταλαβαίνετε, φέτος τα πράγματα από άλλες χρονιές, που αυτή την περίοδο άλλες χρονιές σε κάποιες περιοχές έλεγα και όχι, γιατί δεν προλάβαινα να πάω. Δεν προλαβαίνετε καθόλου, ναι, ενώ τώρα, εντάξει. Όταν δεν δουλεύω σε μαγαζί, έτσι. Έτσι, σίγουρα. Ενώ φέτος είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ζωντανοί, είμαστε δυνατοί, είμαστε Έλληνες και μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε στα πάντα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι με πάρα πολλούς συναδέλφους που έχετε και έχουμε μιλήσει. Εσείς συνεχίζετε να περνάτε δύσκολα, αρκετά άτομα περνάνε δύσκολα, αλλά και εσείς, δηλαδή το δικό σας το επάγγελμα, ακόμη δεν έχει ανακάμψει, δηλαδή ο κόσμος και λιγότερο θα πάει να δει κάποιους καλλιτέχνες και θέατρα και όλα αυτά, αλλά και πιο διστακτικά, δηλαδή φοβάται ακόμη λίγο. Πώς το βιώνεις όλο αυτό? Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και ένα μικρό ποσοστό καλλιτεχνών μπορεί να μην έχει το βιοποριστικό τόσο πρόβλημα, από την άποψη ότι μπορεί να έχουν κάνει κάποια καμπάντζα, μπορεί να ήταν πιο συνετοί στα έξοδά τους και όλα αυτά, αλλά ένα μεγάλο μεγάλο κομμάτι του καλλιτεχνικού κόσμου, ας πούμε, βιώνει πολύ δύσκολα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, ας πούμε, είναι και όλοι οι τεχνικοί, οι ομάδες από πίσω από τους καλλιτέχνες, είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος. Και πάρα πολλά άτομα τα οποία εργάζονται στα κέντρα αυτά. Μέσα στην καραντίνα περίπου που υπάρχει ένας οργανισμός που αφορά τους τραγουδιστές, που είναι η Ιερατό, με πρόχειρους υπολογισμούς που όταν είχαμε βρεθεί, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Όπου μιλάμε για πολλά άτομα τώρα. Είναι πάρα πολλά άτομα που ασχολούνται με τον καλλιτεχνικό χώρο. Κοίταξε, βέβαια είναι και ο κόσμος ο οποίος λέει, εντάξει, τους τραγουδιστές δεν θα τους λυπηθώ ούτε τους ηθοποιούς, γιατί πληρωνόταν και αρκετά καλά, και αλήθεια αυτή είναι, αλλά όπως λες και εσύ, έχουν ναι μεν και αυτοί το πρόβλημα, γιατί πολλοί έχουν και έξοδα και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και τα άτομα τα οποία πληρωνόταν με κανονικούς μισθούς, οπότε είναι αρκετά δύσκολα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και αυτό θέλω να κάνω μια διόρθωση, αυτό με τους τραγουδιστές, ότι πληρώνονται πολύ καλά. Πληρωνόντουσαν πολύ καλά, όντως. Πληρωνόμασταν καλά, δηλαδή, να βάλω τον εαυτό μου μέσα. Τα τελευταία αρκετά χρόνια γενικά οι τιμές έχουν πέσει. Θα μου πεις, για έναν άνθρωπο που δουλεύει στο δημόσιο, ας πούμε, ναι, παίρνουμε πολύ καλύτερα λεφτά. Αυτό που πολλές φορές λέω στους ανθρώπους που λένε, μωρέ, τι κάνεις, ένα μικρόφωνο παίρνεις και παίρνεις ακόμη τα λεφτά και λέω, τίποτα δεν κάνει, μια χαρά είσαι. Λέω, θέλεις να έρθεις μαζί μου να το κάνεις αυτό που κάνω εγώ μια εβδομάδα? Να υπάρχει, να ζεις. Καταρχήν, το χειρότερο πράγμα που έχει η δικιά μας δουλειά είναι η αβεβαιότητα. Σήμερα είσαι και μπορεί αύριο να μην ξανατραγουδήσεις ποτέ. Έτσι. Και δηλαδή δεν είναι κάτι που εσύ είσαι σταθερά και ό,τι και να γίνει, βρέξεις και εσύ έχεις το μισθό σου. Ναι, αυτό είναι, όντως υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Επίσης μπορείς να ρωτήσεις και ανθρώπους ανθρακορίχους που δουλεύουν βράδυ. Αν αναπληρώνεται αυτό το ότι δουλεύουν οι καλλιτέχνες βράδυ, οι τραγουδιστές πιο πολύ που δουλεύουν μέχρι το πρωί, αν αναπληρώνεται αυτό ο ύπνος, αυτή η ξεκούραση τη βραδινή, για να μην ρωτήσει έναν καλλιτέχνη που είναι προκατηλημένος ο κόσμος, όταν έναν ανθρακορίχο που δουλεύει μέχρι τις 6 το πρωί. Όταν σου το λένε αυτό, εκνευρίζεσαι λίγο? Δεν εκνευρίζομαι, απλά καταλαβαίνω ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν μπορεί να καταλάβει τη φύση της δουλειάς. Νομίζω ότι απλά παίρνεις το μικρόφωνο, τραγουδάς και πληρώνεσαι. Ναι. Μόνο αυτό που φαίνεται, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, παρόλα αυτά.
Είμαι από τα 21 μου μέσα σε αυτό το χώρο και νιώθω ευλογημένος που κάνω κάτι που αγαπώ, που είναι το χόμπι μου εντός εισαγωγικών, και γι' αυτό πληρώνομαι κιόλας. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, δύσκολη, γιατί είναι αυτό που σου λέω, ότι σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι. Mm-hmm. Και μπορεί να κάνεις και ένα στραβοπάτημα και ο κόσμος να σε διώξει, όχι να σε ξεχάσει, να σε διώξει από το χώρο. Κώστα, έχεις 16 χρόνια περίπου νομίζω που είσαι στον χώρο αυτό, έτσι δεν είναι? Γέρασα κι εγώ. Να σου πω, θυμάμαι, επειδή έχει τύχει και εγώ κάνω τη δουλειά αυτή πάρα πολλά χρόνια και έχουμε κάνει και πάρα πολλές συνεντεύξεις και σε θυμάμαι ναι, και ναι. Πριν 10 χρόνια, δηλαδή επειδή μιλάμε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Αυτό που παρατηρώ και σε εσένα, μίλαγα πριν λίγες μέρες και είχαμε κάνει συνέντευξη και με την Αποστολία Ζώη και το ίδιο είχα μπει και στην Αποστολία, χαίρομαι όταν βλέπω καλλιτέχνες οι οποίοι περνώντας τα χρόνια δεν αλλάζουν, δηλαδή παραμένουν οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν έχω πει ποτέ σε συνέντευξη μόλις τελειώσαμε, ας πούμε, ο Μαρτάκης, ας πούμε, ψωνίστηκε λίγο, την έχει δει κάπως, ενώ τυχαίνει σε πολλούς συναδέλφους σου. Άρπαξε λίγο, ναι. Ναι, δεν το έχω πει ρε παιδί μου, ούτε σε σένα αυτό, δηλαδή βλέπω ότι παραμένεις το ίδιο άτομο και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό εγώ θεωρώ το ότι δεν έχω αλλάξει, είναι το ότι η αλήθεια είναι ότι από μικρός είναι η παιδεία που παίρνεις από το σπίτι σου. Mm-hmm. Είναι, σε μένα είναι και ο πρωταθλητισμός που έκανα. Οπότε σε έχει βοηθήσει και αυτό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ο πρωταθλητισμός, το ένα από τα καλά, το πέρα ότι ασχολείσαι με τον αθλητισμό και τρέφεις το σώμα σου ουσιαστικά με ενέργεια και με καλοσύνη, σου δημιουργεί κάποιες αισθήσεις τύπου πειθαρχία, προγραμματισμός, σκληρή δουλειά, στόχοι. Οπότε νιώθω πολύ ευλογημένος για αυτά τα δύο πράγματα. Κώστα... Και για την οικογένειά μου. Mm-hmm. Και για το ότι έχω περάσει τον αθλητισμό. Γι' αυτό δεν έχω αρπάξει που λέμε σας ή καθόλου. Μικρός, η αλήθεια είναι, από το ξεκίνημά μου, γεύτηκα πάρα πολύ τα πάντα. Σε αυτή τη δουλειά. Οπότε, εντάξει. Ναι, έχω ζήσει πράγματα που νομίζω άλλος καλλιτέχνης στην θέση μου, στην ηλικία μου, δεν θα τα γευτεί στη ζωή του νομίζω. Καλά, σίγουρα, όντως ισχύει αυτό. Πες μου τώρα λίγο κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια τα λέμε και τα ξαναλέμε, δεν είσαι και καμιά 40 χρονών, είσαι μικρό παιδί. Την ηλικία 36, ναι, εντάξει, αλλά ενώ κοντά στα 40. Στα 36 να έχεις και μια καριέρα 16 χρόνια δεν είναι και λίγα. Όχι, είναι νομίζω πολύ σπουδαίο και σίγουρα έχω κάνει κάποια λάθη. Mm-hmm. Αλλά κάποια από αυτά μπορώ να τα δικαιολογήσω στο ανώριμο της ηλικίας, ότι ξεκίνησα από τόσο μικρός. Αλλά να σου πω κάτι, είμαι από τους ανθρώπους που, τα έκανα, τα πλήρωσα και πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάτι το οποίο σου έλειψε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι το οποίο λόγω δουλειάς το άφησες στην άκρη γιατί έπρεπε και δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς? Διακοπές. Γι' αυτό το τραγουδούσες και όλη την ώρα αυτό? Ναι, αυτό ήταν λίγο αστείο να το σκεφτείς, ότι ξεκινώντας σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη δουλειά, στο τραγούδι, δεν θα κάνεις διακοπές τα Χριστούγεννα, δεν θα κάνεις διακοπές το καλοκαίρι, δεν θα κάνεις διακοπές το Πάσχα. Και το πρώτο μου τραγούδι ήταν «Θέλω επιγόντως διακοπές». Με το που ξεκίνησα δηλαδή, απλά είπα στον εαυτό μου ότι θες επιγόντως διακοπές. Κάποια στιγμή θα κάνεις, μετά από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που σου έχει λείψει δηλαδή και έχει στερηθεί λόγω δουλειάς? Νομίζω ναι. Γενικά είμαι πολύ χορτασμένος άνθρωπος. Έχω ζήσει πολύ ωραία πράγματα. Και καλά, κυρίως και κακά όμως, και νομίζω ότι η φύση μου έχει φερθεί γενναιόδωρα, οπότε δεν έχω κάτι που να μου λείπει, κάτι που να τρελαίνομαι. Οι διακοπές πιο πολύ, αυτό, ο χρόνος που είσαι σε ένα εστιατόριο με την παρέα σου, με τους φίλους σου και δεν μπορείς να κάτσεις όσο θες. Κοιτάς το ρολόι και λες παιδιά φεύγω γιατί βγαίνω σε λίγο. Mm-hmm. Αυτό είναι μόνο. Εσύ έχει δυσκολέψει. Σου λέω, είμαι τόσο ευλογημένος και χαρούμενος που κάνω αυτή τη δουλειά, που
κάτι που να... δεν μου έρχεται κάτι άλλο που μπορεί να έχω χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Η δημοσιότητα που έχεις λόγω δουλειάς, λόγω τηλεόρασης, λόγω τραγουδιού και όλα αυτά και η αγάπη του κόσμου βέβαια σε όλο αυτό. Υπάρχει ναι. Έτσι στιγμή που να είπες, πω ρε παιδί μου τώρα πόσο θα ήθελα να ήμουν κάπου με την παρέα μου, να μην με αναγνωρίζει κανείς και να μπορώ να κάνω ας πούμε ό,τι θέλω. Έχεις πιάσει, βασικά που θέλω να σου το ρωτήσω ακριβώς, έχεις πιάσει τον εαυτό σου να είσαι λίγο τραβηγμένος, λίγο κρατημένος έξω γιατί είσαι αναγνωρίσιμος? Όχι ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω αισθανθεί, εντάξει μπορεί να έχω ενοχληθεί μια-δυο φορές, 5-10 με όλο του τρόπου που χτυπάει ο άλλος στην πλάτη από πίσω, μια φωτογραφία, τρόβρε άνθρωπε, άσε να φάω και θα βγούμε σε λίγο, περίμενε. Αλλά δεν έχω νιώσει να σου πω ποτέ αυτό το ότι αχ μακάρι να μην με ξέρανε και όλα αυτά. Από την άποψη ότι πάλι σας το πω για πολλωστή φορά. Ωραία, το ακούμε. Νιώθω ευλογημένος που κάνω αυτή τη δουλειά και ο κόσμος αναγνωρίζει αυτό που κάνω. Και με αγαπάει ο κόσμος και θα με χτυπήσει στην πλάτη και θα με πει Κώστα. Και το ότι μέσα στα 16 χρόνια έχω καταφέρει από ο Μαρτάκης να λένε ο Κωστής, νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο κόσμος με νιώθει δικό του, παρόλο που στις αρχές προσπάθησα λίγο την εικόνα μου να την... πάνε προς άλλη κατεύθυνση, ο απόμακρος δεν μιλάει με λιμουζίνες, ελικόπτερα, αεροπλάνα και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος το καταλάβαινε ότι δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Ναι, μπορώ να ζήσω και με ελικόπτερα και με αεροπλάνα και τέτοια, αλλά μπορώ να ζήσω και με τα πόδια, να πάω κάπου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν σημαίνει κάτι το ότι έχεις ή τη μία συνθήκη στη ζωή σου ή την άλλη. Και γι' αυτό νιώθω πολύ τυχερός. Από την άλλη όμως, έχει τύχει πολλές φορές, γιατί ταξιδεύω αρκετά συχνά, πηγαίνω στο εξωτερικό και για δουλειά αλλά και για διακοπές, για ξεκούραση, για να ξελαμπικάρει το μυαλό. Έχει περάσει από το μυαλό μου αυτό το ότι περπατάς στον δρόμο και δεν σε αναγνωρίζει κανένας. Πέρα αν πέσεις εσύ κανέναν Έλληνα πάνω. Και είναι πολύ... είναι περίεργο το συνέστημα, ξέρεις, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα χωρίς να κριθείς. Και να μην φοβάσαι, μην βγεις και καμιά φωτογραφία, γιατί από το πουθενά τώρα και με τα κινητά και με όλα αυτά και ο κόσμος πλέον, ξέρεις, μπορεί να βγάλει ανά πάσα στιγμή τις φωτογραφίες του τα πάντα και να δημοσιευτούν. Ναι, αλλά δεν κρύβομαι, δεν κάνω κάτι κακό. Υπάρχει κάτι το οποίο εμείς ας πούμε δεν ξέρουμε για σένα και θα ήθελε ας πούμε να το μάθει ο κόσμος? Υπάρχει κάτι το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ας πούμε εσύ δεν έχεις πει? Κάτι για σένα θέλω να μου πεις. Τώρα δεν εννοώ προσωπικό ας πούμε, αλλά γενικά ναι, κάτι όχι, που να μην ξέρουν ας πούμε. Θα σου πω διάφορα πράγματα για μπας και πετύχω κάποιο που δεν ξέρεις γενικά από ποιος. Είμαι ανοιχτό βιβλίο. Τρελαίνομαι πάρα πολύ για τη μαγειρική. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αν το ξέρετε. Μαγειρεύω. Ναι. Είμαι από τους ανθρώπους που παρακολουθούν πάρα πολύ τα δρόμενα, τα γευστικά. Παρακολουθώ, έχω μια φιλία με τον Άκη Πετρετζή και οπότε πολλές φορές του ζητάω τη γνώμη του και πώς φτιάχνει αυτό ή του κλέβω συνταγές. Τα πετυχαίνεις τα φαγητά όταν τα κάνεις? Τα πετυχαίνω και πολύ κιόλας. Τώρα αυτό είναι λίγο ψωνίστικο και πως το είπα, αλλά είναι αυτό που ακούω από αυτούς που πετρώνουν. Εντάξει, αυτό έχει σημασία, αφού σου λένε ότι είναι okay. Καλό. Για τον Άκη, άμα ρωτήσεις, που όσες φορές έχω μαγειρέψει, είναι, μου λέει εσύ είσαι επικίνδυνος για τη δουλειά μας. Μάλιστα. Όχι με την κακή έννοια, για την τροφική δηλητηρίαση, ότι να σου πάρεις τη δουλειά. πάρα πολύ. Απλά το πρόβλημά μου στην κουζίνα είναι ότι δεν μπορώ να τα μαζεύω μετά όλα αυτά. Εντάξει, αυτό τα παρατάς γιατί... έτσι και τα μαζεύει κάποιος άλλος. Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα μου είναι πιο εξοπλισμένη και από τις μάνας μου, ας πούμε. Έχω τα πάντα. Έχω μέχρι και ειδικά πράγματα που στύπουν, λεμόνια, όλα, ό,τι μηχάνημα. Είναι γκατζετάκια της κουζίνας. Δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια, Κώστα, πώς είναι η κουζίνα μετά από τη μαγειρική σου, σαν βομβαρδισμένη. Παλαιότερα, πιο μικρός, που δεν είχα καμία οργάνωση γενικότερα, ναι, η κουζίνα μου όταν μαγείρευα μετά έπρεπε να μπει αυτές οι κοπέλες που είναι σε μια εκπομπή, λες, ναι, κατάλαβα. Που μπαίνουν και καθαρίζουν. Ναι.
Τώρα, μεγαλώνοντας και περνώντας τα χρόνια, έχω οργανωθεί πολύ. Δηλαδή, ό,τι χρησιμοποιώ, την ώρα που μαγειρεύω, παράλληλα το πλένω κιόλας. Μπαίνει στη θέση του. Εντάξει, τότε. Μια χαρά. Απλά με εκνευρίζει πάρα πολύ. Θα ήθελα να μαγειρέψω, να είμαι ο σεφ και να είναι πίσω η Λάντζα και να τα μαζεύει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Αυτό δεν το ξέραμε, όχι. Η αλήθεια είναι. Άλλο που δεν ξέρω αν ξέρετε είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Να σου πω κάτι. Αυτό το ξέρουμε. Ναι. Και σε κάθε συνέντευξη που κάνουμε το λέμε. Επίσης μου είχες πει τα τελευταία δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ότι και ο γάμος σου αρέσει. Αυτό μπορώ να στο... Α, δεν θυμάμαι να το πει αυτό. Το έχουμε πει, αλλά δεν βλέπω ρε παιδί μου έτσι να... Αν έχω πει ότι μ' αρέσει ο γάμος, σου είχα πει ψέματα. Αλήθεια λες τώρα. Γιατί είχες πει ότι θες, δηλαδή θες να παντρευτείς, θες οικογένεια, το θες όλο αυτό. Το να κάνω οικογένεια βεβαίως. Το να παντρευτώ είναι προφανώς η επιθυμία της γυναίκας, γιατί είναι το όνειρό τους, των περισσότερων κοριτσιών αξίζει να φορέσουν τρεπτικό, να πάνε στην εκκλησία και όλα αυτά. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να παντρευτείς για να είσαι ένα υγιές ζευγάρι. Για να μείνεις σε ένα σπίτι μαζί, για να κάνεις οικογένεια. Αυτό εννοώ. Θα το έκανες όμως τώρα αν η κοπέλα το ήθελε. Θα το έκανα, ναι. Ένα μεγάλο πάρτι είναι, okay. Και δεσμεύεσαι ενώπιον του Θεού. Τώρα να σε ρωτήσω ξανά για να σε τσεκάρω λίγο, τι κοιτάς σε μια γυναίκα, για να δω τι θα μου πεις. Γιατί πάλι αν πέσεις έξω, δεν νομίζω να μου έχεις πει ψέματα για τις προηγούμενες φορές. Όχι. Αυτό είναι το ίδιο. Λοιπόν, πάντα αυτό κοιτάω πρώτα. Ξεκινάμε. Για πες μου λίγο Κώστα, τι κοιτάς σε μια κοπέλα έτσι για να σου κεντρήσει ρε παιδί μου το ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα είναι λίγο... όχι πρόστιχο, αλλά εντάξει, και το στήθος εμένα μου αρέσει περισσότερο. Εντάξει. Τα πόδια κοιτάω πολύ. Μ' αρέσει το καλλίγραμμα πόδια, αλλά αυτό είναι η πρώτη, ξέρεις, οι πρώτες ματιές. Και μετά καταλήγεις το πρόσωπο. Μετά είναι ο χαρακτήρας. Ναι, εντάξει, και το πρόσωπο. Okay. Όλα τα κοιτάζουμε από πάνω μέχρι κάτω σκανάρισμα. και αν είναι από την όπιστη μεριά, ξέρεις, περιμένεις να γυρίσει. Όχι. Γενικά, ναι, μου αρέσει μια όμορφη εμφάνιση, αλλά με τα χρόνια περνώντας έχω καταλάβει ότι τι να το κάνεις την όμορφη εμφάνιση, γιατί το έχω ζήσει αυτό. Ναι. Αν δεν έχει και ο ψυχικός κόσμος, τέλος πάντων, αν δεν έχει χιούμορ, αν δεν έχει προσωπικό αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι που σίγουρα σε κερδίζει στην αρχή η εμφάνιση. Βέβαια, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι θα μείνω με έναν άνθρωπο όταν δεν μπορείς να μιλάς, να συζητάς, να σε καταλαβαίνει, να έχει ρε παιδί μου κάτι. Ακριβώς. Όχι, να έχει εμένα γενικά, επειδή η οικογένειά μου, όλοι στην οικογένειά μου είναι ισχυρές προσωπικότητες, ξέρεις, και όλοι παίρνουμε, πλάθουμε το χαρακτήρα και αναζητάμε κάτι που να είναι κοντά στο πρότυπο της οικογένειας, των ανθρώπων της οικογένειας. Μου αρέσουν οι γυναίκες που έχουν έντονη προσωπικότητα. Ωραία. Λοιπόν, δεν αρέσουν δηλαδή τα soft πράγματα. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω και να θυμηθείς από σχόλια θετικά, καλοπροαίρετα. Σίγουρα έχεις ακούσει πάρα πολλά. Σίγουρα όμως θα έχει τύχει να ακούσεις και κάτι αρνητικό για σένα. Έχει τύχει ποτέ κάποιος να ήρθε και να σου είπε έτσι κάτι άσχημο, κάτι αρνητικό μπροστά σου? Που να είπες, όπα ρε παιδί μου, τι λέει αυτός? Όχι. Κοίταξε να δεις. Εγώ τα αρνητικά σχόλια πάντα τα μελετάω. Από την άποψη ότι είναι σχόλια που μπορούν να με εξελίξουν, μπορούν να διορθώσουν κάτι που εγώ νομίζω ότι κάνω σωστά. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να βγαίνεις λίγο από τον εαυτό σου, να βλέπεις οι άλλοι πώς σε βλέπουν. Που αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσαρμόζεσαι κάθε φορά με το τι θέλει ο καθένας γύρω σου. Πρέπει να είσαι αυθεντικός, να είσαι αληθινός και θα κερδίσεις. Απλά κάποια πράγματα ξέρεις μπορεί να εξελίξεις. Την εμπάθεια δεν μπορώ. Μα τον άλλος δεν σε ξέρει. Και απλά με το που ακούει το όνομά σου ή με το που σε βλέπει κάπου... Εκφράζει την άποψή του, ναι. Ναι, αν δεν ξέρεις κάτι, δες το πρώτα, μελέτησέ το και μετά πες ό,τι γουστάρεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω ότι δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Καλά, αυτό εννοείται για όλους ισχύει. Στα social media, στο YouTube, στα βίντεο κλιπ σου μπαίνεις να διαβάζεις τα σχόλια καθόλου? Όχι φανατικά, αλλά μπαίνω, ναι. Τα ρίχνεις μια ματιά.
Πες μου λίγο τώρα κάτι, τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνεις συχνά στο Instagram, ας πούμε, στα μηνύματα από θαυμάστριες? Τι είναι αυτό το οποίο, τώρα κρατιέμαι να μην γελάζω, γιατί ξέρω τι θα πεις. Και αυτό που σκέφτεσαι συμβαίνει στο Instagram, αλλά κυρίως είναι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, πότε θα έρθεις εδώ, πότε θα έρθεις εκεί, πότε θα έρθεις εδώ σε αυτό το μέρος, πότε θα έρθεις εδώ σε αυτό το μέρος για συναυλίες και τέτοια. Κάτι που να σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που να έλαβες ένα μήνυμα και να αυτό θες να ακούσεις εσύ. Όπα, τι είναι αυτό? Θες την εντύπωση, οι φωτογραφίες μου στέλνουν. Τι φωτογραφίες, ρε Σικώστα, σου στέλνουν, ε? Έλα, τα ακούσεις. Τίποτα, πιο πονηρές, πιο προσωπικές φωτογραφίες μου στέλνουν. Σου στέλνουν, έχει τύχει ποτέ να μπεις στην διαδικασία να συζητήσεις, να απαντήσεις έστω και για πλάκα, ας πούμε, κάτι? Όχι. Ποτέ. Εγώ δεν το θεωρώ πλάκα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όχι. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Έχω γελάσει πάρα πολύ με μήνυμα τύπου «Πόσο όμορφος είσαι, ρε παιδί μου, πόσο σε θαυμάζω, σε παντρεύει η μάνα σου». Με αυτό έχω γελάσει πολύ, αλλά γενικά είμαι της άποψης ότι σε τέτοια μηνύματα που είναι πιο προσωπικά και πιο συμπέφτουνε ψυχρά, δεν απαντάς, δεν δίνεις δικαιώματα, όσο και μπορεί να σ' αρέσει, ας πούμε. Δεν μου λες τώρα, είναι πολύ της μόδας τελευταία να ρωτάνε τους καλλιτέχνες αν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, που εργάζονται βράδυ, σχέση με θαυμάστριά τους ποτέ, και αν έχει παιχτεί και κάτι μέσα στο καμαρίνι. Στο καμαρίνι ποτέ δεν έχει. Με θαυμάστριά σου έχεις κάνει σχέση όμως, έστω έτσι και για λίγο καιρό? Δεν θυμάμαι τώρα. Από την άποψη ότι δεν ήξερα τις κοπέλες που είχαν, δεν ξέρω αν ήταν φαν τώρα. Οι περισσότεροι δηλαδή, ας πούμε, που Κώστα, έχει τύχει σχέση, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, έχει τύχει να έχει σχέση και η κοπέλα, ας πούμε, να μην σε ξέρει πάρα πολύ καλά ή να μην ακούει τα τραγούδια σου? Δεν μου έχει τύχει, όχι. Οπότε όλες τα θαυμάστριά σου ήταν, αν είναι. Το να με ξέρει εννοείς να μην με ξέρει καθόλου? Ή λίγο, ας πούμε, να μην σε ακούει, να μην ξέρει τραγούδια σου. Όχι, είχα σχέσεις που δεν ακούνε γενικά ελληνική μουσική. Αυτό, ποιος, ναι. Ποιος είμαι ξέρανε. Λόγω τηλεόρασης, ξέρεις, λόγω της συνολικής εικόνας. Είναι, η αλήθεια είναι ότι με τον Ηλία, όταν ξεκίνησα το Ψινάκι, και στη συνέχεια με την ομάδα μου όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι έχω καταφέρει αυτό το πράγμα που είναι δύσκολο και είναι απαραίτητο για τους καλλιτέχνες, να σε γνωρίζουν μέχρι και η γιαγιά στο τελευταίο χωριό. Καλά, η αλήθεια αυτή είναι. Όντως, ισχύει αυτό. Δηλαδή, έχει τύχει να είμαι σε απομονωμένα μέρη, στην άκρη της Ελλάδας, και να πάμε στο καφενείο, ξέρω εγώ, να πάρουμε ένα καφέ, και να με γνωρίσει το καφενείο όλο. Αυτό ευθύνεται πάρα πολύ, νομίζω, στην τηλεόραση. Οπότε, ξέρεις, και κάποιος που μπορεί να μην ξέρει 100% τα τραγούδια μου, τύπου τη δισκογραφία μου, όλη, σίγουρα σε ξέρει σαν όνομα, σαν εμφάνιση, ναι, αυτό ισχύει. Και ξέρουν κάποια τραγούδια που είναι στιγματισμένα κιόλας στον χρόνο. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο κάτι άλλο, επειδή ο κόσμος έχει έναν αυθορμητισμό. Έχει, ρε παιδί μου, έναν πολύ αυθορμητισμό και πολλοί το ξεπερνάνε κιόλας αυτό. Έχει τύχει να φας χούφτωμα είτε μέσα στο καμαρίνι είτε πάνω στην πίστα? Στο καμαρίνι όχι, χούφτωμα δεν έχω φάει. Στη σκηνή έχω φάει, ναι. Στο λαϊκό πρόγραμμα ειδικά. Δηλαδή εκεί που χορεύουν, ας πούμε. Που χορεύουν, ναι, και τραγουδάω κι εγώ. Έχω νιώσει χεράκια να με πιάνουν. Γελάς. Κι εγώ γέλαγα εκείνη τη στιγμή, τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα λίγο πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θέλω να περάσουμε στο τραγούδι αυτό το οποίο ακούμε. Και πραγματικά το περιμέναμε πάρα πολύ, το «Άλλος άνθρωπος». Είναι ένα τραγούδι ανεβαστικό, είναι ένα τραγούδι το οποίο και φέτος το καλοκαίρι, έτσι, θα μας κρατήσει συντροφιά. Βέβαια, να σου πω ότι πάντα καλοκαιράκι το «Θέλω επιγόντως διακοπές» παίζει δυνατά, αυτό το ξέρεις. «Θέλω επιγόντως διακοπές» και «Καλοκαιρινά σ' αγαπώ». Αυτά δηλαδή είναι τραγούδια τα οποία παίζουν δυνατά. Αλλά και το «Άλλος άνθρωπος» είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ανεβαστικό και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς το επιλέξατε, πες μου λίγο έτσι κάποια πράγματα για το τραγούδι αυτό.
Τίποτα. Το τραγούδι καταρχήν το έχει γράψει ο Σαντιγκάη τη μουσική και ο Πατσεβανέλης στους στίχους. Παίρνουμε λίγο. Ο Σαντιγκάη, το παιδί... Ο Σαντιγκάη ο γνωστός, ο γνωστός, ναι. Μπράβο. Που τραγουδάει και μικρός στην τηλεόραση. Ναι, 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 ναι. Μπράβο. Αυτός. Γράφει τραγούδια. Γράφει και είναι και πάρα πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ καλός. Το τραγούδι αυτό μέσα στην καραντίνα, όσο έφτιαχνα το σπίτι μου τέλος πάντων, γιατί... Μετακόμισες κιόλας, ναι. Ναι, πήρα σπίτι και έφτιαχνα και έβαφα και γκρέμιζα και όλα αυτά. Οπότε την καραντίνα την πέρασα λίγο... Δημιουργικά. Δημιουργικά, οπότε δεν αγχώθηκα πολύ με όλα τα πράγματα όλα αυτά. Τον τελευταίο μήνα όμως φρίκαρα πάρα πολύ. αλλά υπήρχε αυτός ο καλός άνθρωπος, ο παραγωγός μου, ο Νίκος ο Μακράκης, που επειδή ψάχναμε υλικό και ακούγαμε υλικό πολύ για το δίσκο μου, που θα κυκλοφορήσει από την καινούργια σεζόν, πρώτο Θεός πάντα. Καλά σίγουρα, ναι. Ψάχναμε τραγούδι και του έλεγα θέλω κάτι. Κοίταξε να δεις, επειδή έχω αλλάξει τα πάντα μέσα μου και τις απόψεις μου σε κάποια πράγματα, όχι όλα, τον τρόπο σκέψης, έχω αλλάξει ακόμα και περιοχή, του λέω ήρθα κοντά σου πια, έχω έρθει στα βόρεια πάνω. Ναι, και αυτά θέλω και ένα τραγούδι που να μιλάει για την αλλαγή, ρε παιδί μου, που να είναι κάτι... είχα στο μυαλό μου ένας από τους αγαπημένους, δεν ξέρω αν είναι ήρωας τώρα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι ο Φίνικας ζει... ξέρεις ποιος Φίνικας λέω, μες τον Πέντρο, το πουλί. Που ζει, μεγαλώνει και κάποια στιγμή καίγεται μόνο του. Δεν το ήξερα αυτό, τώρα το μαθαίνω. Και από τη στάχτα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αυτό είναι ο μύθος είναι. Αλλά μου αρέσει η διαδικασία όλη αυτή, καίγεται και από τις στάχτες του ξαναγεννιέται. Μάλιστα. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν εικόνα και σαν ιστορία όλο αυτό. Και αυτό το έλεγα, ότι θέλω κάτι ρε παιδί μου να δείχνει ότι τα μηδένισα όλα και ξεκινάω πάλι από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ υλικό, έχουμε ακούσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και δεν ξέρουμε, είμαστε σε στάδιο τώρα που δεν ξέρουμε ποια τραγούδια θα μπουν στο δίσκο. Και τελευταία στιγμή μου έρχεται το τραγούδι, λίγο πριν την καραντίνα, πριν τελειώσει η καραντίνα, μου έρχεται το άλλος άνθρωπος. Και κάτι έκανε κλικ μέσα μου με αυτό το τραγούδι. Λέω, αυτό είναι για τώρα. Κόλλαγε κατάλληλα και στην στιγμή αυτή, κόλλαγε, έτσι όπως το ζούσες. Κόλλαγε και για μένα, έτσι όπως το ζούσα, αλλά νομίζω ότι κόλλαγε και με τον κόσμο πάρα πολύ. Γιατί μετά από την καραντίνα, μετά από όλο αυτό που ζήσαμε, νομίζω ότι έχουμε βγει έξω άλλοι άνθρωποι, καινούργοι, με καινούργια νοοτροπία, πιστεύω. Όχι όλοι, όχι όλοι Κώστα, αρκετοί έχουν αλλάξει, πολλοί όμως νομίζω ότι το πέρασαν και έτσι, παρέμειναν έτσι, δεν έχουν αλλάξει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι αλλάξαν. Δηλαδή όσο και να το παίζουν Ταλιμπάν, είναι πιο σκεπτικοί πια. Εντάξει. Είναι όχι πιο, όλοι ξαναλέω εγώ. Πιο όριμοι. Ναι, σίγουρα όχι όλοι. Δεν γίνεται όλοι να αλλάξουν. και ειδικά οι Έλληνες είμαστε λίγο, ξέρεις, είμαστε λίγο αντίθασα παιδιά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και οι Έλληνες έχουμε μπει σε ένα πιο ίσιο δρόμο. Σκεφτόμαστε δηλαδή περισσότερο τα πράγματα. Αυτό ναι, εντάξει, σίγουρα. Οπότε κάπως έτσι κατάληξατε στο άλλος άνθρωπος. Κάπως έτσι, ναι, βγήκαμε στο... αποφασίσαμε να βγούμε με το άλλος άνθρωπος. Και είχε και μια έτσι πάρα πολύ ωραία πήκες από τον κόσμο, έχει αγαπηθεί το τραγούδι, έχεις κάνει και ωραίο βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ πώς έγινε έτσι σε αυτούς τους καιρούς που ήταν και λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα. Εντάξει, άμα το δεις, είμαι εγώ, η κοπέλα, η Κοντογιώργενα, Κοντογιώργη, που τη λέω Κοντογιώργενα εγώ. Όχι, είναι το επώνυμό της έτσι, είναι ηθοποιός, το κορίτσι, παίζαμε μαζί την Παριζιάννα. Οπότε ήμασταν σε ένα σπίτι οι δυο μας, ο κάμεραμαν και ο φωτιστής, και μετά στα μάξι μόνοι μας, με μια κάμερα με βεντούζα πάνω στο καπό. Είμαστε, λίγο τηρήσαμε τις αποστάσεις και στο βίντεο κλιπ. Λιτά πράγματα και οικονομικά. Νομίζω ότι βγήκε πάρα πολύ όμορφο όμως. Ναι, έχει ναι, πάρα πολύ καλή δουλειά και γενικότερα βλέπουμε ότι τελικά ο κόσμος δεν χρειάζεται όλα αυτά που έχει σε άλλες συνθήκες. Μπορείς και με λίγα πράγματα να κάνεις εξίσου προσεγμένη δουλειά. Εννοείται και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που το ξέρουν αυτό και το χειρίζονται έτσι πολλά χρόνια τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι εκατομμυριούχος για να έχεις αισθητική. Μπορείς να κάνεις με απλά πράγματα και με το τίποτα ουσιαστικά, μπορείς να κάνεις πράγματα
πολύ υψηλή αισθητική. Οπότε έχουμε το άλλο άνθρωπο που ήδη παίζει και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Περιμένουμε από το χειμώνα να κυκλοφορήσει νέα σου ολοκληρωμένη δουλειά από τη Heaven. Πες μου λίγο, σε τι τραγούδια θα καταλήξετε? Θα είναι έτσι ανεβαστικά, μπαλάντες ή και τα δύο? Λίγο απ' όλα. Θα έχει λίγο απ' όλα. Θα έχουμε κάτι διαφορετικό, γιατί τώρα είσαι κι άλλος άνθρωπος. Οπότε ξέρεις, θα περιμένουμε και κάτι διαφορετικό από σένα εντελώς να ακούσουμε. Δεν ξέρω τι εννοείς διαφορετικό. Ζεμπέκικο, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εννοώ κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, από αυτά που σε έχουμε συνηθίσει. Ναι. Ναι, έχει και πιο. Έχει και ζεμπέκικο, έχει και πιο βαριά, ας πούμε. Ωραία, οπότε θα έχει αρκετά πράγματα για να ακούσουμε. Κώστα, κλείνοντας, τι είναι αυτό το οποίο περίμενες να σε ρωτήσω και δεν στο ρώτησα σήμερα? Όχι, όλα μου τα ρώτησε. Όλα δεν στα ρώτησα. Περίμενε. Όχι, όλα μου τα ρώτησε. Έλα, κάτι δεν σε ρώτησε. Μια ερώτηση που σου κάνουν συνήθως, ας πούμε. Για πες. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις τόσες συνεντεύξεις, πες μου ρε παιδί μου, λίγο έτσι, τι υπάρχει κάτι που περίμενες να στο ρωτήσω που στο ρωτάνε όλη την ώρα και σε έχει κουράσει? Όχι, όλα με ρώτησες. Με ρώτησες και για τα προσωπικά μου, με ρώτησες και για τη δουλειά μου, όλα. Εγώ είμαι καλυμμένος, αν είσαι και εσύ. Τώρα να σου πω κάτι, το αποφεύγει για να μην του το ρωτήσω μετά αυτό, γιατί το ξέρει τι θα το κάνω, αλλά όχι, δεν ρωτάω τίποτα άλλο, είμαστε μια χαρά. Κώστα, στο σημείο αυτό θέλω να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Fan Club σου, που πραγματικά είσαι από τους καλλιτέχνες, από τους λίγους καλλιτέχνες που έχουν τόσο μεγάλο Fan Club, ενεργό, γίνεται χαμός. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Ελίνα και σε όλα τα παιδιά από το Fan Club σου, όπου μας έχουν στείλει μηνύματα, σου στέλνουν την αγάπη τους, τα χαιρετίσματά τους, και αυτό που πραγματικά με εντυπωσιάζει είναι ότι πολλά από τα μηνύματα αυτά είναι και από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Το Fan Club γύρω από το όνομά μου είναι σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή υπάρχει και στο Μεξικό. Φαντάζομαι. Που απορώ τι καταλαβαίνουν από εκεί τα τραγούδια, αλλά και όμως υπάρχει, δηλαδή έχουν έρθει στο μαγαζί πολλές φορές που εμφανίζομαι. Πούλμαν έχει έρθει στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, για διακοπές, και έχει έρθει Πούλμαν στο μαγαζί που εμφανίζομαι και μου έχουν πει ότι είμαστε από το Fan Club. Φαντάζομαι. Μα σου λέω και εμείς από τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε, είσαι από τα λίγα άτομα που έχουν τόσο ενεργό και μεγάλο Fan Club και από παντού. Ναι. Όχι, δόξα τω Θεώ, εγώ πάει καλά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας, να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Να έχουμε ένα όμορφο και ήσυχο καλοκαίρι και έναν ακόμα πιο όμορφο και ήσυχο χειμώνα. Αυτό. Καλά να περνάμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε και υγεία. Ακριβώς. Γεια πολλά. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Γεια σου.